Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Αερολέσχη Σερών συνδιοργάνωσαν το Πανελλήνιο Κύπελο Αερομοντελισμού F5 GGR σήμερα στο αεροδρόμιο Εμμανουήλ Παπά Σερών. Πρόκειται για αγώνες που διεξάγονται ηλεκτρικά τηλεκατευθυνόμενα ανεμόπτερα. Η συμμετοχή των αερομοντελιστών ήταν ικανοποιητική και έλαβαν μέρος στους αγώνες μερικοί από τους καλύτερους αερομοντελιστές. Είναι ένας όμορφος αγώνας, είναι ηλεκτρικά ανεμόπτερα. Έχουν καλή συμμετοχή, αν και φοβόμασταν τον καιρό, δεν μπορώ να πω ότι είναι και τέλος, όμως έχουν καλή συμμετοχή. Είμαστε αυτή τη στιγμή 14 αθλητές, οι οποίοι έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βέλγια και τα λοιπά, και νομίζω ότι θα είναι τα αποτελέσματα πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αίτηση μεταξύ τους αγωνιστική άμυνα. Βλέπω ότι όλοι είναι σε πολύ καλό επίπεδο και φυσικά σαν κύπελο ήταν από τους καλύτερους που συμμετέχουν σε αυτό τον αγώνα. Είναι αγώνας τον οποίο όλοι το λένε και θέλουν να κάνουν και τις επιδόσεις τους και για τους πλούχοι. Ο κόσμος έρχεται εδώ, μας βλέπει, χαιρόμαστε και εμείς, όπως βλέπετε, και πάρα πολλά παιδάκια και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τόσο και αγωνιστικά, αλλά τόσο και όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Η διοργάνωση κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη και έχει τους πιστούς της φίλους και τα μοντέλα που αγωνίζονται είναι φτιαγμένα είτε από τους ίδιους είτε αγορασμένα. Είμαστε άλλοι 6 συμμετέχοντες από Θεσσαλονίκη σε αυτόν τον αγώνα. Πώς βλέπετε τη διοργάνωση αυτή? Τέλεια, κάθε χρόνο και καλύτερα γίνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που έρχεστε? Όχι, έχουμε ξανάρθει. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ. Εδώ και 10 χρόνια. Υπάρχουν κατασκευές που είναι φτιαγμένες από τους μοντελιστές. Υπάρχουν και μοντέλα που είναι αγορασμένα. Ανάλογα τι ψάχνει να βρει ο καθένας. Η ευχαρίστηση βέβαια είναι να φτιάξουμε τους μοντέλους αγορασμένους. Άλλοι, άμα θέλεις λίγο καλύτερες επιδόσεις, παραδείγματος χάρη, πας σε άλλες λύσεις.